Ο Πατέρας, ο Θεός,
ημών αδερφότητος. Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν του κράτη ημών, και του καταξηρών θάλασσαν και αέρα φιλοκλείστου ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Ημών και διάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ γινόξον απέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και η και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Δέσποτα πολυένε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, Πρεσβείες των Αρχάνων, Θεός, Δεσποίνηση μων Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμήν και ζώο του Ισταυρού, η χάρη του Παναγίου και ζωολόγου του τάφου, ως ασίες των μαμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Ακρανίων, Νοεράων, Θείων, Αΐνων, Μινάμιων, Σωμάτων, Υκεσίες, Τιμή και Ενδόξου, Προφή του Προβρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξο, τον Αγίον Ενδόξο, τον Ευθύμου και Πρωτοκοφέα Προστόλου Παύλου, του Ανωβάμενος, Ιβριτού της Εκκλησίας ημών, και πάντων των Αγίων Ενδόξων, Πανευθύμων Αποστόλων και εις Αποστόλων. Τον εναγείς Πατέρν ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου του Μηφούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Γεωργίου του Σημειοφόρου, Γεωργίου του Νέου Ομολογητού, Αρχιεπισκόπων Μυτιλίνης, Γεωργίου Γρηγορίου Ιωάννου Φλωρεντίου, Γρηγορίου Άρσου, Ανδρέου Κρήτης, Θεωνά Θεσσαλονίκης, Παρθενίου Κωνσταντινούπολεως του Λεσβίου, των Φαυματουργών, Ιγνατίου Αλεξάνδρου Χριστοδούλου, Θεοφυλάκτου, Ανδρέου, Ευστρατίου, Αρχιεπισκόπων Μυφήμνης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραβλήτου, Θεοδόρων Τύρανος και Στρατιλάτου, Θεοδόρου Νεομάρτυρος του Βυζαντίου, Πολιούχου της Πόλεως και της νήσου ταύτης, Θεοδόρου του Μυτιλινέου του Χατζή, Αναστασίου και Δημητρίου των Εξαγιάσων, Γεωργίου του Παζιάνου, Κωνσταντίνου του Εξαδαρινών, Τζόρτζη του Ήβυρος, Λούκα του Ράπτου, Δημητρίου του Εκμυστευνών, Γεωργίου του Χιοπολίτου, Νικολάου, Μυτιλινέου, των Ιερομαρτύρων, Παρθενίου Κωνσταντινούπολεως του Λεσβίου, Ευφημίου Επισκόπου Ζήλων, των Αγίων Ενδόξων Εφανών Μεγάλων Μαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου και Παρθένου Ειρήνης και των συναυτής Μαρτυρισάντων, Ολυμπίας και Εφροσύνης των Ενθερμή και Λουκά του Εξανδριανού Πόλεως, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Σάββα του Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Εντροάφων, Δαβίδ και Σιμεών των Αυταβέλθων, Θεοφάνους της Ιδριανής, Αγάφωνος του Εφεσίου και των Οσίων Μητέρων ημών, Θεοκτήστης της Μυθυμναίας, Ομαΐδος, Ευπρεπίας, Ειρήνης της Αυγούστης της Ευφυναίας και των Αγίων Πέντε Παρθενομαρτύρων, τον Ελέζο Μαρτυρισάντο, τον Αγίων Ανδόξων Θεοσέπτων Βασιλέων, Στεφάνου του Εξερδίας και Ελένης της Εκλέζου, των Αγίων και Βικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των εγκυνήσω τάφτη
ασκήσει και αφρίσει η αναψάν των Αγίων όν την ιεράν σύναξη νεκάζομαι και πάντων σου των Αγίων. Ευχώς με τον πίσον τη βέξην ημών δόγησε ημί την άφεση των παρακτωμάτων ημών σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου αποδίωξον φημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωή. Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους των προσενεγάντων σε τα δώρα ταύτα των εορταζόντων την Αγία Εορτή και πανήγυριν ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών τα λαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέχουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Σε ευχαριστούμε Μητροπολίτα Μυθήνης Κύριε Ρωσόσιμε Αρχή και Εξουσία του τόπου μας Τίμιο πλησιτέριο, λαέ του Θεού ευλογημένο. Για μία ακόμη φορά μας ευλόγησε ο τηλεδικός μας Θεός να τελέσουμε τον εσπερινό πάντων των δηλέσδων Αγίων μας και αυτή τη στιγμή την αρτοκλασία και τη λιτανία των ιερών λειψάνων και ιερών εικόνων. Και μάλιστα, εφέτος, έχουμε ένα ακόμη λόγο να τονίσουμε ότι η εορτή των Αγίων μας συνέπεσε με τα συγκεκριώσεις και το επιστημονικό συνέδριο το τριήμερο το οποίο έγινε στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Ισιωτικής Πολιτικής
για τους πεσόντας αδερφούς μας κάτι με καρσιατική καταστροφή. Και βέβαια επιτρέψω να τονίσω ότι οι Άγιοι της μικρασιατικής καταστροφής δεν είναι απλώς εθνομάρτυρες αλλά ιερομάρτυρες οι οποίοι έχησαν το αίμα τους για τις ανισμόνητες πατρίδες μας. Και η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος είχε την πρωτοβουλία να αναγάγει όλους αυτούς στο βαθμό του Αγίου. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν μιλούμε για απλό λαό ο οποίος σφαγιάστηκε από τους Τούρκους, αλλά ομιλούμε για τους Αγίους οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι όντως μια μεγάλη ευλογία του Θεού να τιμούμε σήμερα τόσους Αγίους μαζί με τους Αγίους που ανέδειξε η Λέσβος, το νησί μας και για τους οποίους στηρίζεται και η Λιτανία και ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα έχουμε την ευλογία του Θεού να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία όχι όπως όλες οι άλλες λειτουργίες μέσα στο Ιερό Βήμα επί της Αγίας Τραπέζης αλλά έξω στο κυρίω ναό και μάλιστα επάνω στη Λάρνακα του Αγίου Θεοδόρου του Νεομάρτυρος του Βυζαντίου όπως αποκαλείται με όλα τα ιερά λείψανα γύρω από αυτόν. Και μάλιστα οφείλω να σας πω και να τονίσω ότι το αντιμίσιο το οποίο πάνω στο οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία αυτή τη φορά θα είναι τον δύο ιερομαρτύρων τα αποκάμισά τους. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο παρά να καλέσω μόνο τον Σεβασμό του Άγιο Μαθήμης να δώσει την ευλογία του και να μας δώσει και το μήνυμα της εορτής της μεγάλης που γιορτάζουμε σήμερα. Εύχομαι και εγώ, Άγιε Μυτιλίνης, αδελφέ μου και φίλε μου, εύχομαι και σε εσάς προσωπικά αλλά και σε όλο το νησί μας και στις δύο Μητροπόλεις οι Άγιοι μας να είναι πάντοτε οι προσβευτές μας μεταξύ ημών και του Παντοκράτορος πλάστου μας και δημιουργού μας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλος αυτός ο λαός ο οποίος ήρθε απόψε να τιμήσει και να συμπροσευχθεί μαζί μας για προς τιμή των Αγίων μας, εύχομαι η πίστη τους να είναι πάντοτε φλογερή, δυνατή και να είναι βέβαιη ότι ο Κύριος διαπρεσβείων όλων των Αγίων μας και των Αγίων της Λέσβου πάντα θα σκεπάζει το νησί μας, την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο και για μια φορά ακόμη να ευχηθώ να βοηθήσει ο Κύριος διαπρεσβειών των Αγίων μας να απέλθει αυτή η μάσκα που έχει πέσει στον κόσμο όλο στην οικουμένη και σε εμάς ο κορονοϊός ώστε χωρίς μάσκες
χωρίς διάφορα προληπτικά μέτρα να εορτάζουμε τους Αγίους μας ελευθέρως. Χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω να προσθέσω τις ευχαριστίες μου. Τόσο στον Ιερό Κλήρο που συμμετείχε σήμερα στη λιτανία αυτή, όσο και στους Ιεροψάλτες, στον στρατό μας ο οποίος συμμετέχει σήμερα στην Ιερά αυτή λιτανία, στην αστυνομία και τον Ημεϊκό για τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει και βεβαίως εις όλων των κόσμων, ο οποίος σήμερα είναι παρόν και με την παρουσία του μας ενδιαμώνει και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε τον ιερό αυτό αγώνα μας. Καλή, 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 κα